Καλησπέριζουμε τον πρόεδρο τη ΝΟΔΕ Βιωτία, τον κύριο Λιανό. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα πρόεδρε. Κύριε Στεργιόπουλε. Όλα αυτά, καλησπέριζουμε τον πρόεδρο τη ΝΟΔΕ Βιωτία, τον κύριο Λιανό. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα πρόεδρε. Κύριε Στεργιόπουλε. Όλα αυτά, καλησπέριζουμε τον πρόεδρο τη ΝΟΔΕ Βιωτία. Παρακολουθούσα τηλεόραση πριν. Έβλεπα το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς βέβαια δεν είχα ήχο. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ γιορτάζει τον ένα χρόνο αποδόμησής του από τις τελευταίες εκλογές. Θα πρέπει να πάρει μάλλον να γραφτεί στο ρεκόρ Guinness ως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός που αποδομήθηκε μέσα σε ένα χρόνο. Ξέρουμε όλοι ότι οι κυβερνήσεις όλες έχουν μια φθορά 3-4 χρόνων. Όμως αυτή η τόσο σύντομη φθορά δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ. Η συμφωνία αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας τι περιλαμβάνει? Τέλος πάντων, θα σας πω, κύριε Στεργιόπουλε, κάποτε, θα σας ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Ο κόσμος έλεγε παλιότερα να φύγουν οι κλέφτες, τώρα λένε να φύγουν οι ψεύτες. Εμείς όμως δεν στεκόμαστε πλέον στο ψέμα του κύριου Τσίπρα και της κυβερνήσεως. Γιατί θα καταντήσουμε και οι ίδιοι γραφικοί στο τέλος, με τα τόσα ψέματα που βλέπουμε καθημερινώς. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από μια τηλεοπτική συνέντευξη όπου εκεί πριν 1,5 μήνα έδειξε την ακτινογραφία του και στη συνέχεια με τη συμφωνία αλήθειας που ξεκίνησε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια συμφωνία που έχει κάποια συγκεκριμένα απλά πράγματα επανεκκίνησης της οικονομίας, της πραγματικής οικονομίας και σας το λέω αγαπητοί κύριοι, περισσότερο σαν ελεύθερος επαγγελματίας και όχι τόσο με το θεσμικό ρόλο που εκπροσωπώ απόψε εδώ. Ξέρετε όμως τι λένε και εντός και εκτός χώρας, ότι δεν θα φύγει εύκολα. Ποιος δεν θα φύγει εύκολα, ο κύριος Τσίπρας, αν είναι δυνατόν? Ο κύριος Τσίπρας ήδη είναι δρόμο της εξόδου από τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο δρόμος για την ανάληψη της διακυβερνήσεως από την Νέα Δημοκρατία είναι πλέον μονόδρομος. Χθες προχθές ο κύριος Σαλμάς μας έλεγε ότι δεν θα φύγει εύκολα. Ο κύριος Τσίπρας, αν είναι δυνατόν. Ναι. Ήδη ο κύριος Τσίπρας φεύγει. Το μόνο πράγμα που προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι δεν κάνετε κι εσείς τα πάντα για να φύγει. Αν είναι δυνατόν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει όχι μόνο τα πάντα, αλλά υπάρχει, σας είπα και πριν, έχει αποδομηθεί από μόνος του ο κύριος Τσίπρας. Ακόμα και στα μάτια των ίδιων των συντρόφων του. Παρουσιάζει όμως μια δυναμική ακόμα. Αν δούμε στο συνέδριο, κύριε Λιανέ, ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ίσως να περίμενε λιγότερο κόσμο. Όχι, πέρα όχι από τις κομματικές αντιδράσεις όχι, όχι, όχι που υπάρχουν. Πάντα τα συνέδρια συγκεντρώνουν κόσμο. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι αυτό. Μέτρο σύγκρισης, λέτε αυτό? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Και μάλιστα έκανε και ένα επικοινωνιακό τρίκ, αυτό που βλέπαμε και πριν στο ρεπορτάζ, με τους πληστηριασμούς. Κοροϊδεύει τον κόσμο, κοροϊδεύει τους συντρόφους του για να πάει στο συνέδριο. Και από Δευτέρα θα τα έχει ξεχάσει όλα αυτά. Δηλαδή λέτε ότι τα θέματα αυτά που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή, ότι βλέπουμε, είναι μια φιέστα, έτσι? Ακριβώς. Είναι ένα σόου. Είναι ένα σόου. Μπορώ να σας αναφέρω πολλά παραδείγματα. Καταρχήν η κυβέρνηση έφερε αυτό το νόμο που δηλαδή, κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις. Δεν συζητάτε μόνο εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε ότι θα γίνουν και σύντομα. Θα γίνουν σύντομα, αλλά δεν είναι αυτό ο σκοπός οι εκλογές. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνουν? Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Αλλά η Νέα Δημοκρατία είναι με αναμένες στις μηχανές και είναι έτοιμη για την ανάλυση της διακυβέρνησης. Επειδή η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας λέει θα εξαντλήσουμε την τετραετία, θα βγούμε αγορές και πάμε. Και δεν παρατηρούμε και έντονη δυσαρέσκεια από τους Ευρωπαίους. Μπορεί ο ελληνικός λαός πραγματικά να είναι δυσαρεστημένος και να δυσφορεί, αλλά οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές, οι τροϊκά. Δεν εκφράζουν τέτοιες ανησυχίες. Ναι, μόνο τις ανησυχίες και την έκφραση γενικά, το τι γίνεται στην Ελλάδα, όλα τα εκφράζει ο ελληνικός λαός. Δεν μας κάνουν κουμάντο οι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Τσίπρας το μόνο που μπορεί να κάνει. Κουμάντο οι Ευρωπαίοι. Ακριβώς. Το μόνο που δεν πρέπει να μας κάνουν κουμάντο οι Ευρωπαίοι σε πολλά θέματα και αυτό μπορεί να είναι εφικτό. Γιατί εγώ κάποια μέτρα. Το μνημόνιο. Να σας πω, το μνημόνιο βάζει κάποιους στόχους. Το τι νόμους όμως θα πάρουμε εδώ στη χώρα μας είναι θέμα δικό μας της κυβέρνησης. Το γνωστό μείγμα. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, για να κλείσω και το προηγούμενο που μου είπατε, το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να διαχειριστεί την ήττα του. Να μην έχει την τραγική ήττα που είχε ο Γιώργος Παπανδρέου παλιότερα. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα. Για τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα. Πρέπει να μας είτε βασικά στοιχεία του μείγματος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι οι βασικές
διαφορές που υπάρχουν στην σημερινή μνημονιακή πολιτική με την επόμενη μνημονιακή πολιτική. Να μην το ξεχνάμε ότι θα χρειαστεί να επιχειρήσετε μέσα σε μνημόνιο κι εσείς. Είναι ξεκάθαρες, θα σας το πω έτσι πολύ περιληπτικά. Οι διαφορές έχουν να κάνουν, είναι ίδιες και με την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μας είχαν κατηγορήσει τότε ότι είχαμε ακολουθήσει και εμείς τα μνημόνια. Ναι, ένα μνημόνιο όμως τότε που μας έβγαζε από την κρίση. Μνημόνιο που μας έβγαζε από τα μνημόνια. Όχι μνημόνιο που μας έφερε σε μεγαλύτερη ύφεση. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σειρά του θα παραλάβει μια σκυτάλη, θα παραλάβει τη χώρα σε ένα χειρότερο σημείο από αυτό που ήταν τον Ιανουάριο του 2015. Στην έκθεση Θεσσαλονίκης λοιπόν μίλησε για τρία πράγματα. Μίλησε για μείωση των φορολογικών συντελεστών. Μίλησε για εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και μίλησε και για μια ανάταξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από, από ένα αναπτυξιακό σοκ. Από μια τόνωση της επιχειρήματος. Δεν ακούγεται όμως λίγο γενικόλογο αυτό, κύριε Λιανέ? Δηλαδή κάποιοι θα μπορούσαν να πούν να μπει σε πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Προφανώς δεν είστε ακόμα κυβέρνηση, αλλά μπορεί να κληθείτε να είστε κάποια στιγμή. Βέβαια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα θα τα δούμε σύντομα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία, και έρχομαι τώρα στα δικά μας, ξεκίνησε μια εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια από το περασμένο καλοκαίρι μέσω των Ομαρχιακών Επιτροπών και στη συνέχεια με τις προχθεσινές επισκέψεις μέσω κοινοβουλευτικών εκπροσώπων όπως ο κύριος Νικήτας Κλεμάνης και ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος στη Βιωτία, όπου επισκεφτήκαμε κοινωνικές δομές, επιχειρήσεις και είδαμε τα προβλήματα που απασχολούν την πραγματική οικονομία. Τους εργαζομένους, τους επιχειρηματίες που είναι έξω στο πεζοδρόμιο. Εκεί καταγράψαν τα προβλήματά τους. Χαρακτηριστικά τους ρωτούσαμε εκείνους τι θέλανε να μας μεταφέρουν και τι θα θέλανε η Νέα Δημοκρατία όταν θα έρθει στην διακυβέρνηση να μην ξανακάνει, έχει... να μην κάνει τα ίδια λάθη. Τι περιθώριο ελιγμού έχει οποιαδήποτε κυβέρνηση ελληνική στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων? Στο σημείο που έχει φέρει την κατάσταση ο κ. Τσίπρας αυτή τη στιγμή. Οι ελιγμοί πρέπει να γίνουν λίγοι με προσεκτικό χειρουργική τρόπο, μόνο, χειρουργική. Γι' αυτό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με απλά πράγματα, για λίγα θέματα που μπορεί να... Χωρίς υπερβολικές δεσμεύσεις και τάξιμο, για ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι για πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Τώρα συνήθως... αυτό δεν ξέρω να μεταφράζεται σαν διπλωματική κίνηση, γιατί είδε τι έγινε το προηγούμενο διάστημα και ήταν συγκρατημένος, κύριε Λιανέ. Την έκανε ο Γιάννης την ερώτηση. Θα εσείς περιμένετε να χάσει ή να κερδίσετε εσείς? Αυτό ρωτάει ο Γιάννης. Να χάσει. Δηλαδή περιμένετε να χάσει τις εκλογές ο Τσίπρας? Όχι, την πολιτική του όριμου φρούτου. Ή να τις κερδίσετε εσείς? Όχι, ήδη θα τις κερδίσουμε τις εκλογές. Ήδη ο κόσμος έχει... Βάσει δημοσκοπήσεων? Όχι βέβαια. Και η δημοσκοπήση είναι ένα εργαλείο. Μπορείτε να πάρετε το μικρόφωνο και την κάμερά σας, θα βγείτε έξω στον πεζόδρομο στην αγορά της Λαμίας. Αντιλαμβάνεστε ότι το κάνουμε πολύ συχνά. Το ξέρω. Και θα δείτε πόσο απογοητευμένος είναι ο κόσμος. Μα είναι, αυτό είναι αλήθεια. Και πόσο, και από την άλλη, θα δείτε το πρόγραμμά μας, το οποίο θα είναι πλήρως κοστολογημένο, χωρίς ψέματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν λέτε ότι από εδώ και πέρα εσείς βρίσκεστε σε τροχιά διεκδίκησης της κυβέρνησης και έτοιμοι, όπως είπατε, με αναμένες τις μηχανές ανά πάσα στιγμή για την διεξαγωγή των εκλογών στη χώρα. Πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι. Κύριε Λιανέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.